Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου? Καλημέρα σας από τον 984. Δεν καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Το μήνυμα είναι σαφές. Το δώσατε εσείς και το είπατε με δύο λέξεις. Ότι η πανδημία, πρέπει να κρατήσουμε ό,τι μάθαμε από την πανδημία μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή. Στόχος της ανακοίνωσής μας είναι να υπενθυμίσουμε, να δώσουμε στους συμπολίτες μας να αντιληφθούν τι σημαίνει να είναι κάποιος, να νοσεί κάποιος από COVID και το τι πρέπει να κάνει και το τι σημαίνει το να μπορεί να εμβολιαστεί, να πρέπει να, ο εμβολιασμός σε σχέση με την νόσο COVID και με την, το πώς νοσεί. Και θα πρέπει να μεταφέρω εδώ με αφορμή τη συζήτησή μας σήμερα ότι με τελευταία μελέτη από το CDC, από το Κέντρο Μελετών των Δημόσεων της Αμερικής, οι πιθανότητες κάποιου που έχει εμβολιαστεί να νοσήσει είναι περίπου να νοσηλευτεί στη μέση, είναι 17% περισσότερες από ότι να μην νοσηλευτεί, δηλαδή περισσότερες από έναν που δεν έχει εμβολιαστεί. Το μήνυμα είναι σαφές. Εμβολιαζόμαστε και προσέχουμε. Κρατάμε τα μέτρα προστασίας, φοράμε τις μάσκες μας και στους κλειστούς χώρους, αλλά και στους χώρους που υπάρχει μεγάλο συνωστισμό. Διατηρούμε τις αποστάσεις και αποφεύγουμε οποιαδήποτε συνάθρωση η οποία μπορεί και μπορεί να μην γίνει ή μπορεί να μην πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό είπα πριν από λίγο ότι το μήνυμα πρέπει να πάει προς πάσα κατεύθυνση, κύριε Βαβουρανάκη, διότι εγώ θα πω το απλό παράδειγμα. Πήγα να κάνω το εμβόλιο της γρήπης και μου είπε ο γιατρός μου, προσέχετε οι εμβολιασμένοι, ξέροντας ότι έχω εμβολιαστεί, προσέχετε, διότι όταν και εσύ που είσαι εμβολιασμένος ξεσαλώνεις, έτσι ακριβώς μου το είπε, δημιουργείς πρόβλημα, προκαλείς πρόβλημα και στον εαυτό σου και στον άλλο. Οι αριθμοί δείχνουν, κυρία Βιντεράκη, ότι δεν έχουμε τελειώσει. Και αυτό επίσης που δείχνει η αριθμή είναι ότι είναι σαφές και εμφανές και δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση ότι η εμβολιασμένη, η πανδημία εξελίσσεται σε νόσο στον ανεμβολία. Είναι σημαντικό στοιχείο και είναι σημαντικό για την κοινωνία μας οι άνθρωποι που είναι άνω των 60 να εμβολιαστούν άμεσα. Είναι σαφές επίσης ότι το ποσοστό των ανθρώπων που πεθαίνουν είναι άνω των 64 ετών σε ένα ποσοστό 83,4%. Άρα λοιπόν πρέπει να τρέξουν να εμβολιαστούν, γιατί έτσι μόνο θα χτίσουμε το τείχος της ανοσίας, αφήνοντας πίσω την ανοησία που υπάρχει σε κάποιους, προφανώς στηριζόμενοι σε δοξασίες ή σε, αν θέλετε, εμπειρικές απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Ναι. Είναι άλλο η δοξασία, είναι άλλο η πίστη και είναι άλλο η υγεία. Είναι όχι, όχι, δεν τον πάω στο κομμάτι της θρησκείας. Δεν το βάζω στο κομμάτι της θρησκείας. Δεν μιλάω για τη θρησκεία τόσο όσο στο κομμάτι ότι επικαλούνται κάποιοι μελέτες ή επικαλούνται στοιχεία τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα και δεν είναι πουθενά τεκμηριωμένα επιστημονικά. Άρα αυτό το κομμάτι δεν μπορεί πια να υποστηριχθεί επιστημονικά. Και πλέον, το πιο τραγμό στοιχείο που πρέπει κανείς να κρατήσει είναι ότι όποιος εμβολιαστεί νοσεί ελαφρότερα και αποφεύγει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα.